πόσες ομάδες θα λάβουν μέρος, έχει βγει και το πρόγραμμα και πόσοι αθλητές θα συμμετέχουν. Καταρχάς να πω ότι είναι συνδιοργάνωση του ΦΥΒΟΥ με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και την υποστήριξη του ΔΟΠΑΒ στο 4ο COST 3-on-3 Basketball Festival. Συνολικά έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι στιγμής, μάλλον έκλεισαν συμμετοχές, 47 ομάδες και οι συμμετέχοντες αθλητές ξεπερνούν τους 150. Οι αγώνες θα διεξαχθούν, ξεκινάνε σήμερα στις 6 ώρα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ στις 10 με τις απονομές. Είδαμε ότι θα έχετε και τις αθλήτριες της Εθνικής, τη δική μας Χατζηγιακουμή και την Σπανού. Τι ώρα θα είναι εδώ για να μπορούν να φωτογραφηθούν οι μικροί αθλητές μαζί τους? Πράγματι είναι εδώ στο νησί μας η αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, η Άρτεμις Ισπανού, μαζί με την συναθλητριά της, την Ανθή, τη Χατζηγιακουμή, τη δική μας Ανθή, όπως σωστά είπατε, και θα βρίσκονται εδώ την Παρασκευή το βράδυ, προκειμένου να τις βραβεύσει και ο Σύλλογος σε 9 η ώρα για την προσφορά τους γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ. Θέλετε να μας θυμίσετε λίγο αυτό που έχετε οργανώσει με το Cosport Center, να μας τα πείτε εν συντομία ξανά για την κλήρωση που θα κάνετε με την δωρεπιταγή των 200 ευρώ. Ναι, αυτό ολοκληρώθηκε χθες. Όσοι πήγαν σε μία από τις 3 καφετέρες, Μποσκέτο, Νταλούς και Λόκους, συμμετείχαν με την απόδειξη της αγοράς του καφέ τους ή του σνακ σε μία κλήρωση. Έχουν μαζευτεί όλες οι αποδείξεις και θα γίνει μία κλήρωση το Σάββατο το βράδυ, όπου ένας ή μία τυχερή θα κερδίσουν μία δωρεπιταγή 200 ευρώ από το κατάστημα Cosport Center. Από εκεί πέρα έχουμε πάρα πολλά δώρα, να τα πω πάλι. Ο νικητής του διαγωνισμού τριπόντων ένα ηλεκτρικό πατίνι. Ο διαγωνισμός καρφωμάτων στον νικητή δίνει μία μπλούζα του Αντετοκούμπο, το Milwaukee Bucks. Οι νικήτριες ομάδες παίρνουν και αυτές πλούσια δώρα, δωρεπιταγές 400 ευρώ για την ομάδα Best of και αυτή προσφορά του Cosmo Sports. Sport Panic πάλι δωρεπιταγές για την Under 18. Τραπέζι στο Cossack Tees, εστιατόρια γνωστά, πάρα πολλά δώρα. Πολύ μεγάλη ποικιλία. Να πω και πάλι ότι επίσημος καλεσμένος είναι ο κύριος Λιόλιος Βαγγέλης, ο πρόεδρος του Προμηθέα Πατρών και υποψήφιος πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης, τον οποίο αναμένουμε και σήμερα το απόγευμα στις 5 ώρα. Θα είναι και το βράδυ εδώ σήμερα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Θέλω πάλι όμως να επισημάνω και να το τονίσω ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι είναι εμβολιασμένοι και όσοι έχουν κάνει rapid test. Αυτά για τους 18 και πάνω. Κάτω των 18 ετών, από 8 δηλαδή μέχρι 18, θα έρχονται καθημερινά όποτε αγωνίζονται με self-test σε όλες τις ημέρες των αγώνων. Θέλουμε οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ, είτε κάθονται είτε είναι γύρω, επειδή θα υπάρχει ένα συνωστισμό, το γνωρίζουμε, να φορούν μάσκες όσοι βρίσκονται εδώ, να κρατάνε τις αποστάσεις, αλλά κυρίως να φορούν μάσκες και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και θα έχουμε πάλι ένα εξαιρετικό τουρνουά. Και να θυμίσουμε ότι δεν δέχεστε άλλες συμμετοχές, έχουν κλείσει συμμετοχές, έχει βγει το πρόγραμμα, οπότε προχωράμε κανονικά χωρίς έξτρα συμμετοχές, γιατί αυτό θα δυσκόλευε την οργάνωση του όλου προγράμματος. Έχουν κλείσει συμμετοχές από εχθές το βράδυ, έχουν ανακοινωθεί το πρόγραμμα, ανακοινώσαμε σήμερα, κάναμε μια συμπληρωματική ανακοίνωση που διορθώνουμε κάποια μάτς τα οποία έπρεπε να αλλάξουν. Και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε σήμερα στις 6 ώρα τις πρώτες ομάδες για να διαγωνιστούν.